Καλημέρα, καλημέρα από τη Βέρεια. Πολύ μακριά πήγα πάλι. Τα μαλλιά μου γιατί φαίνονται τόσο φωσφοριζέ? Δεν είναι τόσο φωσφοριζέ. Για κάποιο λόγο φαίνονται μέσα στο σπίτι έτσι, όπως φαίνονται φωσφοριζέ και τα σπυράκια μου. Τέλος πάντων. Εγώ ήρθα από χθες Βέρεια, αλλά δεν σας άνοιξα. Ήρθα απόγευμα, είχε γενέθλια ο Λολίτσας μου, Λάλα. Κάτω, να με χαιρετήσει. Να με χαιρετήσει εμένα. Ήρθε αυτό το παιδί που έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια. Λόλο, έγινε 10 χρονών, αγόρι μου. Έλα εδώ. Έλα σε μένα, Λόλο. Πού είσαι, στο μπαλκόνι είσαι? Πού είναι το παιδί μου? Έχω χάσει το Λόλο. Λόλο. Α. Πονηρέ. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί, μικρό μου αγόρι? Τι είναι το μικρό μου το αγόρι? Δεν τόνεται κιόλας ρε. Δεν έχουμε πει δεν ανεβαίνουμε πάνω στα κρεβάτια και στους καναπέδες. Τι χαίρεσαι? Χαίρεσαι αγόρι μου μαύρο. Που έγινες 10 χρονών. Έγινες 10 χρονών αγόρι μου μεγαλώνει. Αυτός δείτε μας κάνει μπάνιο. Σε γλύφει με το παραμικρό. Ενώ η Μέλλανη γλύφει μόνο το Χρήστο. Αυτός σε κάνει μπανάκι. Αγόρι μου. Αγόρι μου, θα σε φάω. Θα σε φάω. Είσαι ο κούκλος μου. Ο κούκλος μου, να φάω τα ματάκια σου. Να τα φάω. Θα σε φάω εσέ. Αχ, που κρεβάτι σε κρεβάτι πάει αυτό το παιδί. Είσαι ένας κούκλος. Κάθε φορά έχουμε καινούριο κόσμο και κάθε φορά πρέπει να τα εξηγώ πάλι. Λοιπόν, έχω δύο σκυλιά. Είναι ο Λόλος που τον έχουν οι γονείς μου στη Βέρη και έγινε 10 χρονών. Και μετά όταν ήρθα εγώ Θεσσαλονίκη, επειδή οι γονείς μου δεν με έδιναν τον Λόλο, τον οποίο εγώ μεγάλωσα. Εγώ τον πήγαινα βόλτα, εγώ τον πήγαινα κτηνίατρο. Εγώ τον έκανα μπάνιο, εγώ τον έκανα τα πάντα. Δεν μου τον έδιναν και εγώ δεν μπορούσα χωρίς σκύλο, οπότε έψαξα και βρήκα να υιοθετήσω τη Μέλλανη. Πριν έβρεχε, αλλά όπως βλέπετε από το φωτεινό τοπίο έτσι γύρω μου χωρίς φως, σημαίνει ότι τώρα πια έβγαλε ήλιο πάλι καλά, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το βρέχει. Βασικά ήρθα με κάμερα στη Βέρεια και επειδή έβρεχε λέω δεν θα τραβήξω βίντεο γιατί ξενέρωσα με την βροχή και δεν γούσταρα. Εχθές πήγα και στη γιαγιά μου την Ολυμπία, έκανε χιλοπίτες. Μου είπε ότι δεν τις πέτυχε όπως τις πετύχαινε. Της είπα εγώ ότι δεν σου πέτυχαν γιατί δεν τις κάναμε μαζί. Παλιά πάντα κάναμε μαζί χιλοπίτες. Αλλά πήρα μερικές για να βράσω στη Θεσσαλονίκη να κάνω. Σχετικά με τη Μέλλανη, επειδή έχω αναφερθεί και στο προηγούμενο βίντεο, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει. Ξέρουμε μόνο ότι πάει για χειρουργία. Σίγουρα όταν τελειώσει όλη αυτή η φάση θα σας κάνω ένα βίντεο που να εξηγώ τα πάντα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, το οποίο κανένας γιατρός δεν σε ενημερώνει ότι μπορεί να γίνει. Εσύ μπορεί να μην δίνει σημασία, να λες εντάξει μπορεί λίγο να το στραμπούληξει και να μην είναι κάτι και μετά να σου βγει σε χειρουργείο. Να πείτε όλοι χρόνια πολλά στο Λόλο κάτω στα σχόλια. Θα περιμένω να δει τα σχόλιά σας. Τώρα θυμήθηκα. Όχι μαμά, σε εσένα, στο κοινό θα μιλήσω. Είδα το... Καλά άκουγε και εσύ, δεν έχω θέμα. Είδα το ντοκιματέρ του Σταλόνε που βγήκε στο Netflix. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να δείτε. Αυτός ο άνθρωπος μπορείς να τον αφήσει σε μια γωνιά και να σου μιλάει συνέχεια για τη ζωή. Έχει να σου δώσει 100.000 μαθήματα. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον έχω λατρεία από πολύ μικρή. Με έμαθε ο μπαμπάς μου να βλέπω ταινίες του. Βέβαια, ο μπαμπάς μου έμαθε να βλέπω ταινίες του για το ξύλο. Αλλά μετά, άμα κάτσεις και ακούσεις αυτά που λέει ο άνθρωπος, μόνο ξύλο δεν είναι η ταινία. Τρομερό μυαλό. Δυστυχώς όταν έγιναν οι αναλώσιμοι στη Θεσσαλονίκη που έκανε τα γυρίσματα, αυτό δεν ήρθε. Αλλιώς θα καθόμουν και θα τον έψαχνα. Θα έφευγα μία ώρα νωρίτερα από τη δουλειά και θα καθόμουν να ψάχνω το Σταλόνε. Αλλά δεν ήρθε. Αυτό έχασε. Γιατί είμαι κι εγώ εξαίσια προσωπικότητα. Μετά το πρωινό, αφού μαγείρεψε η μαμά, πήγαμε να πάρουμε με το αμάξι τις πίτες για το μνημόσυνο του παππού που έκλεισε 3 χρόνια τα οποία δεν ξέρω καν πότε πέρασαν. Μετά πήγαμε για κάποια έξτρα ψώνια, όπως καφές, που με τόσες λιχουδιές που είχε τριγύρω πήραμε και κάποια ξηροκάπια. Γυρίσαμε σπίτι, ήρθε και ο αδερφός μου από Θεσσαλονίκη και κάτσαμε όλοι μαζί να απολαύσουμε την τηγανιά της μαμάς. Έχω μιλήσει για την αγάπη της οικογένειάς μου προς τη Φόρμουλα 1, οπότε δεν γινόταν να χάσουμε τις δοκιμές. Οι οποίες εντάξει ήταν απερίγραπτες. Τέλος πάντων, η μαμά μου έχει αρχίσει το πλέξιμο. Διάβασε πως βοηθάει στην άνοια και επειδή είχε ο παππούς μου, έχει ξεκινήσει και αυτή την πρόληψή της. Θέλεις κάτι? Ναι. Πάμε. Λόλο, θα διαλέξεις κιόλας. Άντε να πάρει. Δεν το πάρω. Τώρα τρέπεται. Δεν σε έπεσε ρε γάτο. Συνέχεια με τα λεφτά δύσκολα.
και παίρνει 40. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή. Περίμενα τη μέση του αγώνα. Αλλά κατάλαβα θέλουν να σώσουν ένα σετ για τον αγώνα. Γιατί αφού τρώει. Με 11 σετ ελαστικών ολοκλήρων χρειάζεται μια διαχείριση και να γίνουν επιλογές. Θα πάνε με το... Η επόμενη μέρα ξεκίνησε δύσκολα. Ξυπνήσαμε στις 6 το πρωί για να πάμε μέχρι τα ριζώματα, όπου θα γινόταν το μνημόσυνο. Δεν σας τράβηξα τίποτα γιατί κοιμόμουν όρθια. Έκανα άθλιο ύπνο όλο το βράδυ, δεν βολευόμουν και το πρωί απλά νίσταζα. Παππού, τι φτιάνεις? Έπειτα ο παππούς μας έβγαλε έξω και πήγαμε σε μια ταβέρνα στη Βέρεια να φάμε. Εκεί έκανα και μια καινούργια φίλη. Ήταν απίστευτα φιλική. Ήθελε περισσότερο χάδια παρά φαγητό. Αλλά πάμε στο κυρίως θέμα, το οποίο είναι πως το κατάστημα έχει ένα τέλειο κρέας. Νομίζω γράφει πως μαγειρεύεται με μπύρα, το οποίο είναι λουκούμι, δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Επίσης, εγώ που συχαίνω με το λίπος, εκεί το τρώω. Είναι 9,9 στα 10, τόσο καλό. Κέρασαν και γλυκάκι, κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που έχουν ακριβήνει όλα, είναι ωραίο να υπάρχει ένα μικρό κέρασμα. Στο τέλος. Άλλο ένα πλάνο με τη μαμά να πλέκει. Έχω εντυπωσιαστεί με τη μαμά μου γιατί δεν πιάνουν καθόλου τα χέρια της και με αυτό τα πάει πολύ καλά. Μα έχει κάνει ένα λαιμό και περιμένω τσαντάκι για δώρο γενεθλίου. Την επόμενη μέρα ξύπνησα, έφαγα 3-4 κομμάτια κέικ. Πραγματικά είναι το αγαπημένο μου γλυκό μαζί με τις κρέπες προφανώς. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω όταν υπάρχει στο σπίτι. Είναι απλά ό,τι καλύτερο. Έπλυνα καλά το πρόσωπό μου και τα δόντια μου. Σκουπίστηκα με χαρτί και όχι με πετσέτα. Έβαλα και το τζέλ για τα σπυράκια και ήμουν πανέτοιμη. Πρέπει να βγάλω επιγόντω. Στα φρύδια μου, κοντεύω να γίνω μονόφρυδη, δεν το βλέπετε και πάλι καλά, είστε τυχεροί. Δεν είναι sponsored από τη CeraVe, απλά μου άρεσαν τα προϊόντα και συνεχίζω να τα χρησιμοποιώ. Τα καλύτερα κεφτεδάκια είναι της γιαγιάς μου. Την είπα ότι ήθελα κεφτεδάκια, αλλά εντάξει δεν προλαβαίναμε. Και μου έκανε, με έκανε μερικά, θα τα πάρω Θεσσαλονίκη μαζί μου. Μαζί με αυτά έχω να πάρω άλλα πόσα ταπεράκια, φαγητά. Και... να δω πού θα τα χωρέσω όλα αυτά. Έχω φάει ήδη 3 κεφτεδάκια και άμα συνεχίσει έτσι, λογικά δεν θα έχω να πάω στη Θεσσαλονίκη γιατί θα τα φάω όλα. Καλημέρα. Εχθές δεν άνοιξα καθόλου γιατί βγήκα με τις φίλες μου, την Ειρήνη και τη Μέρση, που τις είδατε στο βίντεο γάμος της χρονιάς νούμερο 2. Είχα σκοπό να τραβήξω κάποια πλάνα, να σας πούνε και ναι γεια, αλλά μετά... απλά περνούσαμε τόσο ωραία που μιλούσαμε και κάναμε τα δικά μας και είχα πολύ καιρό να περάσω έτσι ένα girls night και ήταν υπέροχα και ναι, δεν τράβηξα τίποτα. Σήμερα το πρωί ήρθε η θεία μου η Κέτη και μου έδωσε κάτι. Η θεία μου η Κέτη παλιά είχε ένα κλαμπ πάνω στο χωριό μου στα Ριζώματα και προφανώς είχαν πάρει και δίσκους του Michael Jackson και μέσα είχε αυτήν εδώ τη σημαία. Έχω πάθει... Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο στη ζωή μου. Έχω ολοκληρωθεί. Όχι, δεν έχω ολοκληρωθεί. Πρέπει να δούμε το Σταλόν από κοντά και τη Σελίνα Γκόμες. Και λίγο το Χάρι Στάιλς. Θα το σκέφτω πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω μπορώ να πεθάνω και χωρίς να τον έχω δει αυτόν, αλλά οι άλλοι δύο είναι must. Είναι ότι καλύτερο. Ήθελε να το πετάξει, αλλά προφανώς σιγά να μην το άφηνα. Δεν μπορώ να κοιτάξω καν την κάμερα. Πρέπει να κοιτάω εκεί στο monitor για να βλέπω τον Μιχαλάκη μου. Ναι, μεγάλη χαρά αυτή. Έχω πάθει σοκ. Το έχω διπλώσει και έτσι για να φαίνει τη μάπα του. Να μιλάμε, να λέμε τα νέα μας.